Τρίδη, ο οποίος ετοιμάζεται, όχι άμεσα, γιατί πρώτα έχει Μιλάνο, Αρμάνι Μιλάνο στο Άκα. Στο Καρφί και στον Πετρίδη δηλαδή. Ναι. Και μετά καπάκι έχει και Κάουνας, όπου εκεί Γιώργο νομίζω ότι σήμερα θα το βλέπεις σαν καύσωνα το σημερινό σε σχέση με αυτό που θα δεις το Κάουνας από την Πέμπτη και μετά. Τι κάνεις? Γιάννη, καλησπέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Φαντάζομαι εντάξει ξανά. Τι έχει, τι μαθαίνεις εκεί, τι γερό έχει? Κοντά στους 0 βαθμούς εκεί. Χιόνι δηλαδή, Χιονάκι, ναι. Ωραία, μια χαρά. Ωραίο ταξίδι. Ναι, αλλά πας σε ένα γήπεδο το οποίο έχει τρομερά ζεστή ατμόσφαιρα. Ναι. Έχει γίνει και sold out, εδώ και καιρό. Ισχύει. Γιώργα, ρε, για πες μας καταρχάς με ιατρικό δελτίο ξεκινάμε. Έχουμε γίνει εδώ πέρα τα νέα του Ερυθρού Σταυρού. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό τώρα. Αυτό. Ο Ναν, εντάξει, τουλάχιστον απέφυγε τα χιλιόμετρα, δεν έχει κάτι σοβαρό δηλαδή. Έχει πάει Πάτρα με την αποστολή. Ναι. Έχει πάει, έτσι. Άρα εντάξει, ναι. Φαντάζομαι ότι ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα θα δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί σήμερα και, και αν θα το χρησιμοποιήσει δηλαδή ο Αταμάν. Αλλά χθες έκανε ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης, έβγαλε ένα κομμάτι του χθεσινού προγράμματος. Έκανε και τη θεραπεία του βέβαια. Παράλληλα... Χτύπημα στον αγώνα ήταν. Στον αγώνα. Ναι. Πού την έπαθε ρε Γιώργο, έμαθες? Σε κάποια φάση τώρα... Σε χτύπημα αντιπάλου, έτσι. Σε χτύπημα, ναι. Γιατί έφαγε ξύλο αρκετό, η αλήθεια είναι. Τρώει πολύ ξύλο, τρώει γενικότερα πολύ ξύλο, ναι. Και άμα έπεσε πάνω και στον Ήμπο σε εκείνη τη φάση... Καλά, αυτός είναι μπετό το παιδί. Ο άνθρωπος είναι, ναι. Υπεράνθρωπος είναι βασικά. Άλλος δεν επιστρέφει, έτσι, από τους... Ματζούκας. Ο Ματζούκας, ναι, εντάξει, εννοώ από τους απόδες τους προηγούμενους. Εντάξει, τώρα... Για το ελληνικό πρωτάθλημα, για το rotation γενικότερα είναι αρκετά έτσι, χρήσιμη η επιστροφή του. Ναι. Οπότε, εντάξει, περιμένουμε τώρα μόνο τους υπόλοιπους, τον Σλούκα, τον Βλιντόσα και τον Παλτσερόφσκι να δούμε. Νομίζω για τον Σλούκα θα ξέρουμε περισσότερο από αύριο. Για το πότε θα είναι διαθέσιμος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει την... Μ' ακούτε? Ναι, σ' ακούμε μια χαρά, ναι. Ακούτε? Στην αρχή σε χάσαμε λίγο και τώρα σ' ακούμε. Ναι. Οκ. Έκανα πω για το ότι μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο να προλάβει την Αρμάνι Μιλάνο. Και για το Κάουνας είναι και εκεί λίγες οι... Αν και ο κύριος Ανταμάν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προλάβει την Αρμάνι. Ναι. Έχει μια καθυστέρηση. Λοιπόν, λογικά ο Πετρίδης πρέπει να μιλάμε με δορυφορικό τηλέφωνο μάλλον. Γιατί υπάρχει έτσι μια καθυστέρηση. Πρέπει να είναι στη Φλόριντα μάλλον. Από πιλωτική διάβαση μας παίρνει. Ναι. Γιατί ξέρεις τι μιλάμε και μας απαντάει μετά από 3-4 δευτερόλεπτα. Πάρε το 0 που λέμε. Αυτό. Μας έλεγε για τον Βιλντόσα, τον Σλούκα και τα λοιπά. Το ξαναπαίρνει τηλέφωνο τώρα. Ναι, θα το ξαναπάρει ο Νικόλας. Στο ελληνικό τηλέφωνο ελπίζουμε και όχι στο αμερικανικό. Γιατί πρέπει να στο Σικάγο, κάπου εκεί. Ναι, είναι δορυφορική σύνδεση με τον Πετρίδη. Για κάποιο λόγο τα καταφέραμε. Ναι. Από VHS πιλωτική διάβαση που λέγει. Κάπως έτσι. Ναι. Φαινόταν γιατί του μιλούσαμε και μας απαντούσε μετά από 2-3 δευτερόλεπτα. Ναι. Λοιπόν, θα ξαναλήξει το link που λένε και στις εκπομπές στην τηλεόραση. Σωστό. Λοιπόν, να πούμε σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Απόλλωνα Πάτρας και Τετάρτη παίζει με την Αρμάνι Μιλάνο και μετά με την Ζαλγίρη. Και για με τον Πετρίδη θα τον έχουμε τώρα direct ή θα μας αργήσει να μας απαντήσει? Έλα, μ' ακούτε τώρα? Τώρα σ' ακούμε, ναι. Μένα. Λέγαμε ότι, που έλεγες για το Σλούκα, ότι ο κύριος Ανταμάν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προλάβει και το μάτς με την Αρμάνι. Το βλέπεις δύσκολο? Είπε ότι είμαι αισιόδοξος. Ναι, είπε ότι είναι αισιόδοξος. Πάντα είναι αισιόδοξος ο Ανταμάν, να τα λέμε. Αυτό έλεγα, αυτό είπα, ναι. Αυτό είπα και πριν, ότι είναι γενικότερα αισιόδοξος άνθρωπος, οπότε εντάξει. Αυτό με τον Σλούκα που φοβούνται περισσότερο είναι μην οξυπροτροπεί. Ναι, και γίνει χειρότερο η φράση. Εντάξει, και όπως να το κάνουμε, έχει δρόμο ακόμα η σεζόν, έτσι, δεν είμαστε στο τέλος του περίοδου. Και η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι την έπαθε τη ζημιά επειδή μπήκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Και πιέστηκε και γι' αυτό την έπαθε, έτσι. Ναι. Για παράδειγμα, αν ήταν άλλο μάτς την προηγούμενη εβδομάδα αντί για τον Ντέρμπι τον Ολυμπιακό δεν θα ακούσαμε καθόλου. Ναι, ακόμα και στα προηγούμενα που είχε παίξει φαινόταν ρε παιδάκι μου ότι δεν κινούταν με την ίδια έτσι, άνεση, δεν έκανε τις διεισδύσεις που είχε συνηθίσει να κάνει σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν πιο ασφαλές στο παιχνίδι του κινητικά τουλάχιστον να το πω έτσι. Ναι. Ο Βιλντόσα και ο Μπαλτσερόφσκι έχουν ελπίδες για τη Φενέρ που είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή. ή για εκείνο ή για το τελευταίο παιχνίδι του Ελληνικού Πρωταθλήματος πριν τη διακοπή. Τον Άρη, αν δεν κάνω λάθος. Όχι την ΑΕΚ. Όχι την ΑΕΚ. Ναι. Ο Άρης είναι πριν από τη Φενέρ. Ναι, ναι. Τέλος πάντων κάπου εκεί προσανατολίζονται οι άνθρωποι της ομάδας. Ναι. Το να τους δουν και τους δύο. Γενικότερα να πάρουν κάποια λεπτά συμμετοχής έτσι. Ναι. Για να είναι 100% στο Final Eight. Ειδικά ο Βιλντόσα, γιατί εντάξει ο Μπαλτσερόφσκι θα είναι λογικά εκτός και εξάδα. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να ζει χωρίς τον Μπαλτσερόφσκι, να το θέσουμε έτσι ευγενικά. Ναι. Πάντως το παιχνίδι με την Αρμάνη, Γιώργο, είναι πολύ δύσκολο. Και με τα προβλήματα και επειδή είναι σκληρή ομάδα αυτή. Ναι, ναι. Η Αρμάνη είναι σε καλό momentum σε σχέση με προηγούμενες εβδομάδες, ας το πούμε. Ναι. Έβλεπα με την Μπαρτσελόνα το μάτς, ειδικά στο πρώτο μήχρονο ήταν εξαιρετική. Ναι, πρώτο μήχρονο ήταν φοβερή, ναι. Ήταν καταπληκτική. Έχει πολλά σκαμπανεβάσματα αυτή η ομάδα, δηλαδή... Ναι. Όχι, δεν την εμπιστεύεσαι. Δεν την εμπιστεύεσαι με τα σκαμπανεβάσματα που έχει. Που βάσει ρόστερ βέβαια είναι παράδοξο κι αυτό. Και το ρόστερ που έχει είναι εξαιρετικό. Δεν είναι με τα ονόματα. Ναι. Ναι. Εγώ σήμερα πάντως αν ήμουν Αταμάν, Γιώργο, τον Γκραντ πάνω από 10 λεπτό δεν τον έβαζα με τίποτα. Δηλαδή ας παίξει ο Μωραέδης με τον Καλαϊτζάκη. Δεν έγινε και κάτι. Ναι, φαντάζομαι ότι προς τα εκεί θα πάει το πράγμα. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στο Λαύριο. Θα παίξουν πολύ ο Μωραέτης, θα παίξει ο Καλαϊτζάκης, ο Μαντζούκας θα επέστρεψε, ο Παπαπέτρου, πολύ σημαντικό αυτό, θα πάρει λεπτά. Γιατί είδαμε ότι στο μάτι με τη Μακάμπη ο Ιωάννης έδωσε δύο-τρία πραγματάκια σε κάποιες φάσεις. Ναι. Και θα μπορούσε να παίξει το παραπάνω πιστεύω. Ναι. Και αυτό που λέγαμε και με το μέγεθός του ότι γενικότερα βοηθάει στα rebound και στην άμυνα. Ήταν ένα μάτι αυτό με τη Μακάμπη στο οποίο είχε ο Παναίκος σε πολύ κακό βράδυ και τον Λεσόρ και τον Κρικόνης. Ναι. Έτυχαν και όλα αυτά τα προβλήματα στα γκάρτ. Δεν είχε άσο στην ουσία ο Παναθηναϊκός, οπότε άμα δεν έχει άσο. Και είναι η χειρότερη ομάδα να μην έχει άσο η Μακάμπη. Γιατί έχει δύο παιδιά τα οποία είναι όλοι Μακάμπη. Έβαλαν τους 70, ή δημιούργησαν τέλος πάντων 70 τόσους πόντους από τους 90 που πέτυχε η ομάδα τους. Δηλαδή είναι όλη η ομάδα της Μακάμπη αυτή. Είναι από αυτούς περνάει μπάλα συνέχεια. Αυτή και ο Κόλσον είναι τρεις. Άμα τους εξουδετερώσει αυτούς, κομπλέ. Αλλά πώς να τους εξουδετερώσει ο Παναθηναϊκός που δεν είχε τα τρία γκάρντ ουσιαστικά. Ναι. Σίγουρα είναι πολύ επικίνδυνο το μάτς με την Αρμάνη, μιλάμε τώρα ότι εντάξει θα παίζουν και οι Ιταλοί ένα τελευταίο τους χαρτιά έτσι για να προλάβουν τη δεκάδα. Βαθμολογικά η Αρμάνη έχει ελπίδες βέβαια, δεν είναι αδιάφορη, δεν είναι καθόλου αδιάφορη. Ακριβώς. Αλλά εντάξει αυτό που έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό που είπαμε πριν το ιατρικό δελτίο, να δούμε πότε θα επιστρέψουν οι τραυματίες και ειδικά ο Σλούκας έτσι. Γιατί έλειψε πολύ και από το μάτς με τη Μακάμπη. Ειδικά στο σημείο που είχε επιστρέψει ο Παναθηναϊκός, είχε πλησιάσει από απόσταση ενός σουτ, χρειαζόταν εκεί μια-δυο καλές πάσεις, μια-δυο καλές δημιουργίες ή μια-δυο καλές τέλος πάντων ενέργειες του Σλούκα που δεν τις είχε. Έτσι. Έλειπε και ο Ναν αφού είχε τον τραυματισμό. Εντάξει, τέλος πάντων. Καλά, η Τζάκης πολύ καλός, έτσι νομίζω ότι ήταν το μόνο που κρατάει ο Παναθηναϊκός από αυτό το μάτι. Και όταν το κούμπο ήταν πολύ καλός. Εντάξει, το κούμπο έχει δείξει και μια σταθερότητα τα τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή στο ρόλο αυτό το δεύτερο, του ψηλού δεύτερου, είναι πολύ καλός. Ο άλλος τώρα έβγαλε και στην επίθεση έγινε παράγον που δεν το είχαμε δει. Μόνο στο Περιστέρι, ας πούμε, το είχε κάνει. Ναι. Το λέω για τον Κώστο γιατί άλλαξε μαζί με τον Καλαντζάκη, άλλαξαν τελείως το κόρα και το momentum του αγώνα. Έτσι. Ξέφυγε η Μακάμπη με 13. Είναι εκείνη που έδωσαν το σύστημα για την αντεπίθεση. Έτσι. Και δείχνει ότι ο Ταμάρ, παιδάκι μου, όσο είναι σκληρό το rotation που κάνει, που σου λέει αν δεν μπεις και δεν παίξεις αμέσως δεν θα σε ξαναβάλω. Άλλο τόσο αναγνωρίζει ότι μπήκες, δεν πάει να λέγεις σε Καλαϊτζάκης, Μωραέτης, αν μου δείξεις ότι μπορείς να προσφέρεις, θα παρκάρω τον στάρ μου για να παίξεις εσύ, επειδή δείχνει σήμερα ότι μπορείς να μου φέρεις την νίκη. Ναι. Έτσι είναι ο Ταμάν. Πάντως νομίζω ότι αυτά τα τρία μάτς τώρα μέχρι το τέλος της... τα μέσα Φεβρουαρίου δηλαδή μέχρι τη διακοπή. Τα τρία μάτια της Ευρωλίγκας, Αρμάνι μέσα, Ζάλγκης έξω και Φενέρ μέσα. Θα δείξουν προς τα που μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός νομίζω. Νομίζω με 3-3 ο Παναθηναϊκός μετά πολύ δύσκολο να μην έχει πλεονέκτημα έδρας. Πολύ δύσκολο να μην έχει πλεονέκτημα έδρας. Δεδομένου ότι έχει μετά να παίξει άλλα κάτσε, θα είναι στα 26, θα μένουν άλλα 8 και τα 2 από αυτά είναι με Άλμπα Βιλερμπάν εντός. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικά. Να πούμε ότι με την Φενέρ πάνε πολύ καλά τα εισιτήρια. Καλύτερα από το μάτι με την Αρμάν Μιλάνο. Ζητάμε με την Αρμάν Μιλάνο που ίσως επιτυχεί το ποδόσφαιρο νωρίτερα. Αλλά σίγουρα με την Φενέρ θα μπορεί να γίνει sold out, δηλαδή έτσι όπως το βλέπω. Και να πούμε επίσης, Γιώργο, ότι έχει γίνει και χαμός και για τα εισιτήρια του τελικού του κυπέλου, που λες δεν είναι δεδομένο ότι θα πάει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έχουν και δύο προημιτελικούς και δύο μητελικούς αν περάσουν. Και έχουν μείνει ελάχιστα, και το λέω αυτό εν αντιθέσει με πέρσι, ας πούμε, που ο κόσμος του Παναθηναϊκού κυρίως δεν ήταν τόσο ψημένος. Πέρσι ήταν περισσότεροι Ολυμπιακοί, ήταν και καλύτερος, πολύ καλύτερος Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό, ήταν πιο ψημένοι ότι πάμε να το πάρουμε. Τώρα οι Παναθηναϊκοί είναι πιο έτσι ψημένοι ότι ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε εκεί, ίσως να είμαστε και το φαβορί για αυτό το κύπελο, ας πούμε, να το βλέπουν κάπως έτσι. Ναι. Εδώ γίνεται χαμός για το φαναφορ του Βερολίνου στην Ευρωλίγκα. Ναι, σωστό. Όπου, τι να λέμε, αρκετοί Έλληνες πήραν εισιτήρια. Δεν λέω τώρα μόνο για παντούς του Παναθηναϊκού, αλλά και του Ολυμπιακού νομίζω έχουν πάρα πολλά εισιτήρια για το Βερολίνο. Και δεν ξέρω ότι σήμερα θα ανοίξει, φαντάζομαι θα ξανανοίξει. Ανάλογα και με τις ομάδες που θα αποκριθούν, έτσι. Όποιος προκριθεί θα πάρει γύρω στα 800 από ό,τι λένε. Δεν είναι πολλά. Εντάξει, οπότε αν δεν έχεις κάνει τα κουμάντες από πριν, είναι δύσκολο να βρεις. Και επειδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει και διαρκείας, δεν ξέρω πώς θα τα δώσουν αυτά τα 800. Τα λίγα που θα. Αν περάσει με το καλό, έτσι, ο Ολυμπιακός αντίστοιχα. Να δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα απλά το λόγο επειδή είπαμε επειδή γράφτηκα μέσα στη στήδια. Ναι, 100%. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει ψήσει τον κόσμο του πολύ, είναι δεδομένο αυτό. Ακριβώς. Και είναι όλοι μαζί ένα, και ο κόσμος και παίκτες και ομάδα γενικότερα και διοίκηση. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο κέρδος από τη φετινή σεζόν. Ναι, τα βήματα είναι ξεκάθαρα. Εγώ σου λέω ακόμα και να μην πάει Final Four ο Παναθηναϊκός, γιατί μπορεί να φτάσουμε στο σημείο φέτος να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, να μην πάει στο Final Four και να θεωρηθεί παταγώδης αποτυχία. Όχι, ρε παιδιά. Άμα δεις που ήταν η ομάδα και που έφτασε, είναι πρόοδος μεγάλη. Τώρα, αν καταφέρει να μπει και Final Four, θα είναι τεράστια υπέρβαση. Από την άποψη, όχι ότι. Γιατί και άλλοι έχουν μεγάλο budget και μεγαλύτερο από τον Παναθηναϊκό. Από την άποψη ότι η ομάδα ήταν 16η με βάση τις νίκες. Γιατί με την αφαίρεση ήταν 17η, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και τελικά παλεύει τώρα για το πλεονέκτημα. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια έκρηξη βαθμολογική είχε κάνει μόνο επί Αρταμάν. Μέχρι Αταμάν. Αρταμάν, ωραίο, καλά πήγε αυτό. Μα ακόμα και το προχθεσινό παιχνίδι, χθεσινός Ευρωπαίος Παναθηναϊκός, θα το παρατούσε και θα το γυρνάει από εννοείται. Και θα έχει φτάσει να το διεκδικεί επίσης όρις, έτσι, με τόσα προβλήματα και με όλα αυτά. Γιατί για όσο δεν έχουν δει το παιχνίδι, το συν 15 πάντως φαίνεται το πήραν τα μακριά. Μαγική εικόνα είναι το τέλος. Ναι, ήταν 6-7 πόντους έναν πράγμα το τέλος, έτσι. Ναι. Σωστό. Γιώργα, ρε, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, Γιώργα μου. Καλή συνέχεια.